Στα πλαίσια λοιπόν τη προσπάθεια που καταβάλει το πνευματικό μα για την εξωστρέφεια και τη στήριξη των επιχειρήσεων, θα διοργανώσουμε επιχειρηματική αποστολή 3, 4 και 5 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το πνευματικό τη ΠΑΦΟ. Ήδη έχουμε 15 επιχειρήσει από τον ομό Φλόρινα. Έχουμε στείλει τα βιογραφικά των επιχειρήσεων, τα οποία αξιολογούνται από το επιμελητήριο της ΠΑΦΟ. Ήδη έχουμε και τις πρώτες διαθέσεις συνεργασιών και έτσι όταν πάμε τον Νοέμβριο, οι επιχειρηματίες μας, αφού έχουν αναδειχτεί επαφές τηλεφωνικές, θα είναι έτοιμοι για να υπογράψουν σύμφωνα συνεργασίας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ έχουν μπει στην διαδικασία αυτή, μπορούν τα τοπικά μας προϊόντα να πάνε στην αγορά αυτή. Έχω δεσμεύσει και από ό,τι συζήτησα με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της ΠΑΦΟ, τον κύριο Δημητριάδη, ότι τα προϊόντα της περιοχής μας θα τύχουν ιδιαίτερη στήριξη από το επιμελητήριο της ΠΑΦΟ. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή και με τη συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο, ζητούνται πάλι από την περιοχή μας, όπως έχουμε στείλει, έχουμε πει 15 μαγείρους στην περιοχή όπου αναδεικνύουν τη φλωρινιώτικη κουζίνα. Έχουμε και νέα ζήτηση και όπως ακούει ενδιαφερόμενος από όλη τη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, λοιπόν στους μαγείρους, στους σερβιτόρους, στους ζαχαροπλάστες και στους αρωτοποιούς υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το πνευματικό του ΠΑΦΟ άμεσα να πάνε και να πιάσουν δουλειά. Στα πλαίσια της επαφής μας που θα κάνουμε το πνευματικό του ΠΑΦΟ, την δεύτερη μέρα, αφού θα έχουμε ένα τριήμερο επαφών και δράσεων, η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στην γευσιγνωσία, την φλωρινιώτικη κουζίνα. Όπως ξέρουμε, η περιοχή της ΠΑΦΟ αναδεικνύεται και θα είναι για το 2017 η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έχουμε την πρώτη ευχάριστη πληροφορία ότι η πρώτη δράση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της ΠΑΦΟ θα γίνει από το επιμελητήριό μας με την γευσιγνωσία, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε και τον πολιτισμό μας με τα χορευτικά μας συγκροτήματα. Ευελπιστούμε ότι το Νοέμβριο πραγματικά οι επιχειρήσεις μας θα δικτυωθούν και θα φτάσουμε στον στόχο μας. Έχουμε όλα τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις να βοηθήσουμε πραγματικά τις επιχειρήσεις μας που τόσο έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Άλλες αποστολές εκτός ΠΑΦΟ θα κάνετε, κύριε Σαββαρίδη? Βεβαίως και θα κάνουμε. Ήδη θα πάμε στο Μαυροβούνιο, στο γειτονικό Μαυροβούνιο, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αποφασιστεί, από ό,τι μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Μαυροβουνίου, και οργανώνουμε την επιχειρηματική αποστολή. Έχουμε ανοίξει με ανοιχτή πρόσκληση και στους συναδέλφους στην Φλόρινα και ήδη έχουμε τις πρώτες αιτήσεις. Στοχεύουμε μια επιχειρηματική αποστολή τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Νοέμβρη, να βρεθούμε στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μια αγορά που μπορούν, μετά από έρευνα που κάναμε, να σταθούν οι επιχειρήσεις μας. Τα προϊόντα μας μπορούν να τύχουν ιδιαίτερης εκτίμηση και κατανάλωσης. Επίσης, το θετικό της υπόθεσης είναι ότι διεισδύοντας την αγορά του Μαυροβουνίου, έχει έτοιμη την αγορά της Σερβίας, όπου πραγματικά ενδιαφέρει το επιμελητήριό μας, μια και έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες και με το επιμελητήριο εκεί, και από το Μαυροβούνιο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον πολύ καλύτερο. Έτσι πιστεύουμε ότι η αποστολή αυτή θα τύχει ανάλογης επιτυχίας και στήριξη από τους συναδέλφους μας. Την οργανώνουμε γιατί η επιτυχία μιας αποστολής με συναντήσεις B2B θέλει προεργασία. Θέλει προεργασία ώστε πραγματικά οι δύο πλευρές, όπως κάνουμε και με την ΠΑΦΟ, έτσι κάνουμε και με το Μαυροβούνιο, να έχουν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών μας στη δυναμική, τη τιμολογιακή πολιτική, και έτσι όταν πάμε και καθίσουμε σε ένα τραπέζι, σε συναντήσεις B2B, να ξέρουν από πριν με ποιους έχουν να κάνουν, ποια είναι η εταιρεία, ποια είναι η δυναμική, και πάνω απ' όλα η διασφάλιση των επιμελητηρίων, των δύο επιμελητηρίων της περιοχής του Μαυροβουνίου αλλά και της Φλόρινας, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ενέργειες που θα βοηθήσουν τους συναδέλφους μας και ήδη είμαστε στην εποχή που πραγματικά θα φτάσουν στους καρπούς. Έχουμε χτίσει ήδη αρκετά, έχουμε δημιουργήσει υποδομές, έχουμε υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας και ήρθε η ώρα αυτό που σπήραμε να το θερήσουμε και να το εισπράξουμε. Δεν μπορούμε να λείψουμε από το κορυφαίο γεγονός που γίνεται στην Βόρεια Ελλάδα, την έκθεση, την μεγάλη έκθεση, την οποία τη στηρίζει πάντα το επιμελητήριό μας, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαμε και στην ΔΕΤΡΟΠ και στις άλλες εκθέσεις, στις κλαδικές. Συμμετέχουμε τώρα στην κορυφαία έκθεση, την Διεθνή Έκθεση. Το επιμελητήριό μας συμμετέχει με δικό του περίπτερο, συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, γιατί πάντα είμαστε υπέρ των συνεργασιών.